Ιδιωτικό μηχάνημα που επιχειρεί στο μέτωπο της φωτιάς για τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου των Μαλίων απειλείται από τη φωτιά και υποχωρεί. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε όλο το νησί μετέτρεψαν σε εφιάλτη μια σχετικά μικρή σε έκταση φωτιά, που έκαιγε όμως ανάμεσα στον αρχαιολογικό χώρο και σε ξενοδοχείο, σε ουσιαστικά απάτητους λόφους γύρω από την ακτή. Η πρώτη μας δουλειά ήταν να διασφαλίσουμε τον αρχαιολογικό χώρο και την ξενοδοχειακή μονάδα η οποία μας ανησύχησε. Και καταφέραμε να υπάρξουν ζημιές ούτε στη μονάδα αλλά ούτε στον αρχαιολογικό χώρο. Στη μάχη με τις φλόγες έπεσαν από την πρώτη στιγμή 60 πυροσβέστες και ένα πεζοπορο τμήμα με δυνάμεις από το Ηράκλειο, το Λασίθι, την 3η ΕΜΟΔΕ και την 3η ΕΜΑΚ. Θέλω να έρθει από τον αρχαιολογικό χώρο 2588. Η πρόσβαση στις εστίες της φωτιάς στάθηκε εξαιρετικά δύσκολη μέσα από χωματόδρομους. Οι φλόγες έφτασαν τελικά μέχρι τον περίβολο του ξενοδοχείου, όχι όμως και κοντά στον αρχαιολογικό χώρο γύρω από τον οποίο είχαν παραταχθεί και υδροφόρα. Υπάρχει δίχτυο αγροτικό δρόμο το οποίο είναι λίγο δεδαλώδες, το οποίο δυσχέρανε το έργο και μαζί με τους ισχυρούς άνεμους είχαμε το αποτέλεσμα να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο και να γίνει κινητοποίηση μεγαλύτερη και να καταφέρουμε να τον οριοθετήσουμε ασφαλώς σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αργά το απόγευμα και ενώ οι φλόγες υποχωρούσαν, οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια σοκαριστική αποκάλυψη. Ανάμεσα στα αποκαΐδια και σε τοποθεσία όπου υπήρχε παλιά γερμανικό πολυβολείο, βρέθηκε κατοχικό βλήμα, το οποίο ευτυχώς δεν έσκασε την ώρα της κατάσβεσης. Στο σημείο ειδοποιήθηκαν να σπεύσουν πυροτεχνουργός και αστυνομικές δυνάμεις για να αποκλείσουν το χώρο, μέχρι να φτάσουν πυροτεχνουργοί του στρατού για την εξουδετέρωση του βλήματος. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά κατέκαψε 30 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης.